σε εκείνη τη θέση, γιατί είναι ειδικός και έχει προσφέρει πάρα πολλά στον απόδημο ελληνισμό. Τώρα, να μας κουνάει το δάχτυλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Με διοικητή. Δεν σας διέκοψα. Γιατί το ανέφερε. Δεν σας διέκοψα. Γιατί το ανέφερε. Συνεχίστε μόνοι σας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα, να μας κουνά το δάχτυλο ο ΣΥΡΙΖΑ, που έβαλε διοικητή νοσοκομείου. Άνθρωπο που είχε βουλκανιζατέρ. Καλά, αυτό απαντήθηκε 200.000 φορές. Έχετε πάρει την απάντηση. Που είχε διοικητή με τέσσερα πλαστά πτυχία. Με τέσσερα πλαστά πτυχία. Δεν δικαιούται να μιλεί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Για όνομα του δυνατού. Τώρα εσείς είστε στα fake news και είστε ειδικοί στα screenshot και όλα αυτά που έχετε πει. Εσείς έχετε τη μονταζιέρα και κόβετε και ράβετε. Άρα, αν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα το είχατε βγάλει στα μανταλάκια. Αλλά επειδή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και ο άνθρωπος είπε ότι σπούδασα, εσείς εγώ πάντως είστε πρώτη εκτός φορά θέματος. Ακούω να χρησιμοποιείτε στο βιογραφικό η έννοια σπούδασα και δεν πήρα πτυχίο, γιατί με αυτή τη λογική, αν μου επιτρέπετε. Ξέρω αν πάρα πολλούς που έχουν σπουδάσει, αλλά δεν έχουν πάρει. Καταργείται η έννοια της αποφύτησης και του πτυχίου και όλοι θα επικαλούνται στο βιογραφικό τους ότι σπούδασαν, αλλά δεν αποφύτησαν. Και άμα επιτρέπετε. Δηλαδή, έτσι, τι έπρεπε να θυμίσω... παρακολούθησα το πανεπιστήμιο. Δεν είμαι έντονη μαζί σας. Θα με συγχωρείτε, μα λέτε τα κάνω λίγο σπούδασα. Χρησιμοποιείται ευρέω. Δηλαδή, όποιο δεν έχει πάρει πτυχίο, πετάει ένα. Έχω σπουδάσει. Είμαστε στη διαδικασία. Δεν το έχετε χρησιμοποιήσει το βήμα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Είμαστε σε μια διαδικασία εκλογών και γνωρίζω ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο ότι δεν είχε σπουδάσει. Ή τέλος πάντων δεν ήταν φημισμένος ότι είχε πτυχίο. Και βάζει στο βιογραφικό του: σπούδασα στη φιλοσοφική. Και του λέω: μα πρόεδρε, τι σπουδάζεις? Λέει: είπα σπούδασα. Δεν είπα τελείωσα. Δεν είπα ότι έχω πτυχίο. Α, λέει να νομίζουν. Άσε να νομίζουν. Άσε να νομίζουν ότι έχουν μπορεί πτυχίο. Μπορεί κάποιος να έχει σπουδάσει λοιπόν, και να μην έχει πάει το πτυχίο. Φαντάζομαι ότι κανείς δεν είχε ζητήσει τον κύριο Διαματάρη. Δηλαδή, να το στο πανεπιστήμιο πρέπει να φέρουν πτυχίο. Και, όχι. Και δεν λέω, δηλαδή, και ότι κάποιος έχει μπει στο πανεπιστήμιο στην νομική Αθηνών. Τι πρέπει να γράψει. Το ζήτημα δηλαδή. Είναι. Το δεν μπορούσε να πάρει το πτυχίο. Το ζήτημα δεν είναι ότι πρέπει όλοι να έχουν πτυχίο. Για να αναλάβουν μια θέση. Έχει φύγει η κουβέντα από τον κύριο Διαματάρη πάντως. Έχει φύγει η κουβέντα. Είναι αληθέ. Είναι αληθέ. Για αυτό που λες το τηρείς. Αν το λες το τηρείς. Πρώτον και κύριο, να μην ψεύδεσαι, να μην παρουσιάζεις. Και το άλλο, να μην ψεύδεται η Νέα Δημοκρατία. Όταν λέει ότι στηρίζεται στους αρίστους. Και τελικά καταλήγει να παίρνει το καλάθι των αρίστων. Για να μην πω κάτι άλλο. Ό,τι και να πείτε, δεν σας ακούω έτσι. Τώρα, κυρία Καραμαλή, κύριε Κατρίνη, θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό ή να αλλάξουμε λίγο την ατζέντα? Μια παρατήρηση. Ναι. Καταρχάς, εμείς την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για το θέμα των διοικητών και θεωρούμε ατυχείς τις επιλογές που έγιναν όχι προφανώς από τον κύριο Κικίλια, αλλά με κεντρική επιλογή της κυβέρνησης και του Μαξίμου. Και αυτό νομίζω δεν προκύπτει μόνο από την δήλωση του κύριου Πατέρα, αλλά προκύπτει και από τις επιλογές που έγιναν που δεν ήταν τυχαίες. Ήταν επιλογές καθαρά κομματικές και νομίζω ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν απηχούσαν στη λογική πειραρισία. Τώρα όμως νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία που είναι πολύ κρίσιμη εθνικά, ειδικά σήμερα. Θεωρώ εντελώς αδόκιμο να ζητάει κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου παρέτηση υφυπουργού εξωτερικών, ακόμα και αν είναι για τον απόδημο ελληνισμό, την παραμονή μιας κρίσιμης συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο Ερντογάν, με όλα αυτά που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή μας. Καταλαβαίνετε ότι το να ζητά την παρέτηση του υφυπουργού εξωτερικών σε αυτή τη συγκυρία, μόνο καλό δεν εν κάνει. Εν αντιθέσει με εσάς που ζητάτε σύγκληση των πολιτικών αρχηγών. Άλλο λέω, ότι είναι λίγο ατυχή η συγκυρία. Ναι. Είναι προφανώς είναι φάουλ να δηλώνει κάποιος στο βιογραφικό του άλλα πράγματα από αυτά που έχει κάνει. Έτσι. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο επειδή πήγε να γίνει κάποιος συνειρμός με τη λογοκλοπή που είχε γίνει στη Μεγάλη Βρετανία και παραιτήθηκε κάποιο μέλος της κυβέρνησης. Είναι τελείως διαφορετικό. Θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή η συγκυρία είναι πολύ κρίσιμη και δεν θα πρέπει να επιμείνουμε σε δύο ζητήματα πριν ξεκαθαρίσουμε την εθνική γραμματική. Μισό λεπτό. Προφανώς. Κυρία Αυγερή, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο. Να φύγουμε από αυτό, να σας πω κάτι. Όλα τα σωστό το να δηλώνεται κάτι διαφορετικό έτσι. Όμως δεν είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να εστιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να ζητάει παρέτηση υφυπουργού εξωτερικών την παραμονή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο με τόσο κρίσιμα εθνικά θέματα. Να είναι σε κρεμότητα. Νομίζω ότι είναι φάουλ από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Έχει ζητήσει η ελληνική πλευρά σύμφωνα με τη Μαρία Ζαχαράκη από την τουρκική πλευρά. Ζητήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη από την ελληνική πλευρά ραντεβού με τον κύριο Ερντογάν, τον οποίο και δέχθηκε ο κύριος Ερντογάν. Και μένει να δούμε, να πάμε σύμφωνα λίγο με τα όσα λέει ο κύριος Ερντογάν. Σύμφωνα με τα όσα λέει ο κύριος Ερντογάν ακριβώς. Πάμε εκεί να ζητήσουμε τι.
Καταρχήν, να συζητήσουμε πώς. Δεν γνωρίζω αν ζητήθηκε κάτι τέτοιο από την ελληνική πλευρά. Εκεί η Άγκυρα λέει ότι ζητήθηκε από εμάς. Δεν μπορώ όμως εμείς δεν ακολουθούμε την Τουρκία. Εμείς χαράσουμε δική μας πολιτική. Η Ελλάδα υπερασπίζεται τα δικαιώματά της με ψυχραιμία, με αποφασιστικότητα, με αποτελεσματικότητα. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία έχει πολλαπλές προκλήσεις, τόσο για την υφαλοκρηπίδα της Ρόδου αλλά και άλλων νησιών, για τη συμφωνία με την Λιβύη για την ΑΟΣ, για την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού προσφυγικού. Εμείς λοιπόν δεν βρεθήκαμε εξαπίνης, έχουμε γνώση του θέματος από τον Ιούλιο. Τόσο ο Πρωθυπουργός, στη συνάντησή του με τον Ιταλό Πρωθυπουργό, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Γαλλίας, τον Μακρόν, ο αρμόδιος Υπουργός Εξωτερικών, σε συναντήσεις που είχε στις Βρυξέλλες με τον ομόλογό του, στο περιθώριο μιας συνόδου με τον Λίβιο ομόλογό του. Συνάντησε, κάλεσε στο γραφείο του, στο Υπουργείο Εξωτερικών, τον Τούρκο πρέσβη, κάλεσε τον Λίβιο πρέσβη. Έχουμε προχωρήσει στη διεθνοποίηση του θέματος. Σας κατηγορεί για μια τακτική, μια πολιτική κατευνασμού. Δεν υπάρχει αυτό. Είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Παρενέβη χθες η Κομισιόν και είπε ότι πρέπει να σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα και αύριο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ αλλά και στο περιθώριο της συνάντησης του ΝΑΤΟ θα επαναλάβει τις προκλήσεις της Τουρκίας και πιστεύουμε ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφει μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης δεν έχει νομικά δεσμευτική αξία. Ναι. Δεν υπάρχει. Όχι. Ναι. Υπάρχει πάντως ένα ερώτημα. Κρίνεται απαραίτητο, σας το ζητάει και ο ΣΥΡΙΖΑ, σας το ζητάει και το κίνημα αλλαγής. Σε ανώτερο επίπεδο το κίνημα αλλαγής λέει πρέπει να συλληφθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Κρίνεται απαραίτητο να πάτε σε μια τέτοια κλιμάκωση ή είναι κάτι απλό το οποίο το διαχειριζόμαστε και δεν χρειάζεται να το δραματοποιήσουμε. Απαντώ. Θέλω να θυμίσω στον ΣΥΡΙΖΑ ότι όταν διαπραγματευόταν εγκρυπτό και με διγλωσία για το Σκοπιανό, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών. Επίσης, όταν έκανε το περιβόητο ραντεβού ο κύριος Τσίπρας επί τρεις ώρες με τον κύριο Ερντογάν, δεν ενημερώθηκε κανένας πολιτικός αρχηγός ότι είχαμε σύγκληση των αρχηγών, του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος Δένδιας? Ο κύριος Δένδιας χθες ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κομμάτων. Πήρε τηλέφωνο και τον κύριο Κατούγκαλο και τους υπόλοιπους. Ναι. Άρα λοιπόν δεν κάνουμε κάτι. Άρα λέτε δεν χρειάζεται να συγκριθεί το Συμβούλιο Αρχηγών. Αν χρειαστεί θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός της χώρας και θα το κάνει. Δεν νομίζω ότι δεν δείχνει μία συνετή στάση και μία σοβαρή στάση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν είναι δυνατόν. Ποιο είναι το ερώτημα σας? Το ερώτημα είναι αυτό. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ άκουσε και τον κύριο Τσίπρα που ουσιαστικά. Εσείς θέλετε ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών. Θα ήθελα λίγο αρχηγών, να σταθώ στο αυτό, όχι σύγκληση, όπως, σε αυτή την πολύ σημαντική πληροφορία που ήρθε από την συνάδελφό σας. Από τη Μαρία Τζαχαράκη. Μαρία Τζαχαράκη, για ενδεχόμενη συνάντηση του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη. Και εγώ πραγματικά θα ήθελα να έχουμε περισσότερη ενημέρωση και πληροφόρηση και από την ελληνική πλευρά για το αν έχει κλειστεί αυτό το ραντεβού. Να ρωτήσετε τον κύριο Κατρούγκαλο, ότι τον ενημέρωσε χθες ο κύριος Δένδιας. Για το τώρα με τον κύριο Ερντογάν τώρα. Δεν το γνωρίζουμε. Αυτό λέω, μα δεν με παρακολουθείτε. Μια χαρά σας παρακολουθεί. Λέω ότι συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να έχουμε μία πιο επίσημη ενημέρωση από την ελληνική πλευρά για το πώς θα γίνει αυτή η συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Γιατί η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής είναι μόνο από την τουρκική πλευρά. Θα ρωτήσω, λοιπόν τώρα γιατί με το μήνυμα το περιβάλλον του Πρωθυπουργού γιατί να μας επιβεβαιώσουν ή όχι, διότι, αν ζητήσαμε εμείς ή όχι, λέει τα δικά του Ερντογάν. Είναι πολύ σημαντικό. Συνεπώς, επιτρέψτε μου που θα βγάλω τα γυαλιά. Κύριε Παυλόπουλο, φυσικά και σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Με ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις θα γίνει, αν θα γίνει αυτή η συνάντηση. Γιατί είναι άλλο να βάζεις ένα πλαίσιο και να σέρνεσαι πίσω από μια ενδεχομένως βούληση του Τούρκου Προέδρου να σε σύρει αυτή τη συζήτηση μέσα μέχρι σε αυτό το χρόνο. Δεν σας διέκοψα. Στάση δεν σας διέκοψα. Τον Πρωθυπουργό δεν σας διέκοψα. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Όχι, όπως πετάγεστε, λοιπόν, θα πετάγομαι. Δεν κατάλαβα. Μόνο εσείς το ξέρετε αυτό το παιχνίδι. Πολύ, πολύ συνειδητά, δεν σας διέκοψα. Δεν νομίζω. Απάντησή σας για το θέμα το ελληνοτουρκικό που είναι πολύ σοβαρό, γιατί ακριβώς δέχομαι το δόγμα και την άποψη που λέει ότι η τόνη πρέπει να είναι χαμηλή, πρέπει να υπάρχει εθνική συνεννόηση και συνένεση σε αυτό το πεδίο. Υπάρχει. Και γι' αυτό πολύ συνειδητά άκουσα με πολύ προσοχή, χωρίς να σας διακόψω, την τοποθέτηση και την απάντησή σας. Λέω, πρέπει να δούμε με ποιους όρους. Μήπως ο Ερντογάν θέλει σε αυτό το χρόνο που νομίζω ότι η Ελλάδα είναι στριμωγμένη γιατί έχει διαμορφώσει αυτό το πλαίσιο να
μπούμε σε μία συζήτηση με τους δικούς τους όρους και τις δικές του προϋποθέσεις και απαιτήσεις μέσα σε αυτό το κλίμα και μέσα σε αυτό το πράγμα. Να σχολιάσει ο κύριος Κατρίνης. Κυρία Βιέρη, δεν έχω πολύ χρόνο. Ελάτε, ας είμαστε σύντομοι στις απαντήσεις. Το τουρκικό και να το εφαρμόσει, λες δισκάς. Γιατί ο Τούρκος αυτά πάντα λέει. Ας το συζητήσουμε. Ας το συζητήσουμε και εμείς στο μεταξύ και έχουμε ευνηδιαστεί και παθητική στάση έχουμε δείξει μέχρι τώρα. Ποια παθητική στάση παρακολουθείτε τα γεγονότα, διαβάζετε μόνο. Δεν θα προλάβει να μιλήσει και ο συνάδελφος. Ο Τούρκος πρωθυπουργός, ο Τούρκος πρόεδρος, δεν είναι ελληνικό κοινοβούλιο που να παρακολουθεί τον κύριο Μητσοτάκη έτσι με τα θυμωμένα του χέρια. Για να μην πάρω το λόγο αφαιρέτως, κύριε Παυλόπουλα, που θα δώσετε εσείς. Ακόμα περιμένουμε αυτή την απάντηση σε αυτόν τον μορφασμό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή. Τι κάνατε εσείς. Τι κάνατε εσείς. Να πάμε στον κύριο Κατρίνη. Να σεβαστούμε λίγο και τον συνάδελφό σας, να πάμε στον κύριο Κατρίνη. Επειδή είναι ευγενής μαζί σας και περιμένει το χρόνο, αφήστε τον να πει μια κουβέντα. Εμείς ζητήσαμε να γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Τώρα η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν θα το κάνει. Κύριε Κατρίνη, συγγνώμη για την διακοπή. Δικό μου, τώρα με συγχωρείτε, αμέσως θα έχει το λόγο. Η Αλεξία Τασούλη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχει σημασία να δούμε αν επιβεβαιώνει η κυβέρνηση αυτό που